Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν απρόσκοπος μικρός, έμαθα, ναι. Κανονικός ή το λες ναι επειδή ρώτησα? Δηλαδή ήσουν. Κανονικός. Δεν ξέρω, ήσουν να πήγαινες κανονικά. Ναι, καλέ. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι το βαθμό που είχα. Τι εννοείς? Δεν ήμουνα, όχι είναι αυτοπρόσκοπος. Πρόσκοπος. Τον αυτοπρόσκοπος δεν είναι βαθμός. Όχι, άλλο λέω, το σώμα υποτίθεται. Ναι. Λοιπόν, Χριστόφορος Μητρομάρας μαζί μας, Γενικός Εύωρος Ελλήνων Προσκόπων. Καλημέρα. Μας στήσετε τις... Ναι, η Άννα και η Έλλη, ενήλικα στελέχη στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, δραστηριοποιούνται πάρα πολλά χρόνια μαζί με τα υπόλοιπα 8.000 ενήλικα στελέχη που έχουμε και ασχολούνται με τα παιδιά, 25.000 ποιο παιδιά. Ποιο είναι το, και στην πλατεία προσκόπων, ποιο είναι το τμήμα, ποιο είναι το... Εκεί είναι η κεντρική δίκη των Ελλήνων Προσκόπων. Ναι, και υπάρχει και το... Το 52ο σύστημα προσκόπων εκεί, Αθηνών. Μπράβο. Εκεί. Δεν θυμόσαι να κάνει που ήσουν. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Τι πρόσκοπος πήγαινες? Πήγαινα, πώς δεν πήγαινα. Έχω δέσει κόμπους. Να ρωτήσω, πηγαίνουν παιδιά πλέον, μπαίνουν, ασχολούνται με τον προσκοπισμό? Βεβαίως, και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξητικές τάσεις στους αριθμούς των παιδιών που θέλουν να γίνουν πρόσκοποι. Μία σταθερά ανωδυρική τάση τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Να. Και σε όλη την Ελλάδα, υποθέτω. Είναι σε όλη την Ελλάδα, σε περισσότερα από 350 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή αριθμούμε περίπου 25.000 μέλη. Και είμαστε... κάνετε όλες αυτές τις ωραίες δράσεις στην. Και στη φύση και εκδρομές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Ακριβώς. Κυρίως στη φύση είναι η δράση των προσκόπων, διότι θεωρούμε ότι η φύση είναι το ιδανικό πεδίο για να αναπτυχθεί καλύτερα η προσωπικότητα ενός παιδιού. Με τις δράσεις, βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως είπατε, για διάφορα θέματα σχετικά με την ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι πλέον είναι επιτακτική ανάγκη και για την ελληνική κοινωνία να υλοποιηθούν με τη βοήθεια όλων μας. Πολιτιστικές δραστηριότητες, δράσεις που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι μια σειρά δράσεων με μεγάλη ποικιλία, ευρύ φάσμα, τα οποία βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Ναυτοπρόσκοποι? Όχι. Εγώ είμαι πρόσκοπος, η Άννα είναι ναυτοπρόσκοπος. Και η Έλληνα ναυτοπρόσκοπος. Πώς σας ξεχωρίζουνε? Πλέον δεν ξεχωρίζουν από τις στολές, υπάρχουν τα διακριτικά σηματάκια, αλλά όλοι οι πρόσκοποι κάνουν τα ισίδιες δραστηριότητες. Μπορούν όλοι οι πρόσκοποι και να ασχοληθούν με τις λέμβους μας και να κάνουν τα πάντα. Τώρα ο γονιός το σκέφτεται να στείλει το παιδί του, ειδικά αν είναι μικρός ηλικίας, ειδικά επειδή κάνετε και διάφορες εκδρομές. Θυμάμαι, πάτε και στον Όλυμπο, κάνετε κάτι έτσι λίγο τρελά. Όχι. Δεν με πήγαν ποτέ, δεν θα φταίω. Να σε πάρουν τηλέφωνο να πας? Όχι, να μην πάνε, γονείς μου δεν πηγαίνανε. Εμείς ήμασταν μια γενιά που πρέπει να διαβάζουμε συνέχεια το πρωί το βράδυ. Και είδες που καταλήξαμε. Αλλά λέω τώρα. Ναι. Προφανώς οι γονείς πρέπει να αισθάνονται και ασφάλεια. Όλες αυτές οι εκδρομές που κάνετε και οι δράσεις, έχετε και ανθρώπους που γνωρίζουν από θέματα υγείας ή οτιδήποτε. Τα παιδιά είναι ασφαλή μαζί σας. Ακριβώς. Και μπορούν να το βεβαιώσουν και η Άννα με την Έλλη ότι προκειμένου κάποιος να ασχοληθεί ως ενήλικος εθελοντής στον προσκοπισμό, απαιτείται να εκπαιδευθεί. Με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υπάρχουν ακριβώς για τους ενήλικους εθελοντές μας και αφορούν τα πάντα από την ασφάλεια σε μια δράση υπαίθρου μέχρι το πώς μπορείς να μιλήσεις με ένα παιδί, το πώς θα προσεγγίσεις ένα παιδί. Όλα αυτά είναι μια αυστηρή διαδικασία εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπεί ακριβώς τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλειες, δραστηριότητες που κάνουν μαζί με τους προσκόπους. Εμένα αυτό που μου έχει μείνει πάντως και μου άρεσε πάντα ήταν αυτές οι εκδρομές, ειδικά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Όπου πιτσιρικάς σου φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί ήταν η πρώτη γνωριμία και με τη φύση και με διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η διαμονή στη σκηνή, η άμεση επαφή με τη φύση. Και δεν θυμάμαι κανένα κόμπο. Πραγματικά είναι εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στη ζωή ενός παιδιού και πραγματικά αποκτά εφόδια και δεξιότητες που μετά στην ζωή του, στην κοινωνία, θα του φανούν πάρα πολύ χρήσιμες για οτιδήποτε επιλέξει να κάνει. Και δεν είναι μόνο η κόμπη, το οποίο είναι απλά ένα εργαλείο για να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Είναι μια διαδικασία που βοηθά το παιδί να αναπτύξει κριτική σκέψη, να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του, να ασχοληθεί με τα ταλέντα και με τα συνεργάζεται με τους άλλους τα παιδιά, δίπλα σε ομάδα. Συνεργάζεται ακριβώς. Είναι αυτά τα οποία. Τα soft skills που λέμε πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα οποία πλέον όλοι χρειάζονται. Τώρα είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσκοπισμού. Ακριβώς, αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα των Προσκόπων. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν αυτή την ημέρα, σε περισσότερες από 220 χώρες. Μια μεγάλη παγκόσμια παρέα. Αυτό έχει τις ίδιες αρχές. Τι ήταν, για θυμίστε μου. Το Τζάμπορι είναι μια πανελλήνια, μια παγκόσμια μάλλον κατασκήνωση που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Σε διαφορετική χώρα κάθε φορά, στην οποία συγκεντρώνονται περισσότεροι από 30-40 χιλιάδες πρόσκοποι και όλοι μαζί γιορτάζουν για τον προσκοπισμό.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που το είχα απορία. Τα παιδιά τα οποία είναι πρόσκοποι, μεγαλώνουν, φεύγουν, επιστρέφουν ως εθελοντές, διατηρούν επαφές με τον προσκοπισμό. Είναι κάτι σαν τον Γιάννη εδώ που ξεχνάμε. Πάρα πολλοί που έχουν μεγαλώσει ως παιδιά στους προσκόπους συνεχίζουν και ασχολούνται ως ενήλικοι εθελοντές στον προσκοπισμό και είναι αυτοί στους οποίους στηρίζεται και ο προσκοπισμός για να υλοποιεί τα προγράμματά του. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερους από 8.000 ενήλικους εθελοντές, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν υπάρξει προσκοπείς παιδιά, αλλά και πολλοί επιλέγουν και σε μεγαλύτερη ηλικία να ενταχθούν στους προσκόπους. Χρηματοδότηση, πώς βρίσκεται, πώς κάνετε όλες αυτές τις δράσεις? Είναι, χρηματοδοτούνται από τους συμμετέχοντες, από τα παιδιά, από τους γονείς των παιδιών. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάποια άλλη πηγή χρηματοδότησης. Ό,τι μπορούν σε κάθε τοπική περιοχή και χρηματοδοτούν οι γονείς των παιδιών. Πάντως, επειδή λες ότι δεν έχω επαφή, εκεί στην πλατεία προσκόπου μου και το κεντρικό κτίριο υπάρχει ένα καταπληκτικό πρατήριο, ακριβώς στο Ισόγειο, που μπορείς να πας και να ψωνίσεις. Καλά, και εγώ το ξέρω. Αυτό που είναι ο προσκόπος, πέφτω πάνω κάθε φορά. Πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με απορριβασία, πεζοπόρια. Ρούχα, τα πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, όχι μόνο τις στολές και τα. Ελπίζω να έχει και αντικουνουπικά πάντως στις σκηνές. Να ψεκάζει. Εκεί σκηνιά για φίδια. Σε προβάσαι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε καταπληκτικά πράγματα. Γιατί έβαλε αέρα εκεί που. Έχουμε τεχνολογία φοβερή σήμερα.